Το σήμερα έχει αλλάξει ο κόσμο παντελή, ή έχουμε ακόμα οι άνθρωποι παροπίδε, είμαστε και είμαστε το ένα πιο ανοιχτοί. Νομίζω και το ένα και το άλλο. Ότι και μια μερίδα κόσμου έχει αλλάξει και οι παροπίδε υπάρχουν και επίση όταν ε, τα άκρα πάντα δυστυχώ με κάτι καινούριο βοηθούνται στο να αναπτύσσονται. Οπότε νομίζω ότι Άρα υπάρχει και το ένα. Άρα τώρα είμαστε στα άκρα, θεωρεί, ή έχουμε βρει Θεω... τη χρυσή τομή. Σε αυτή Όχι τη φάση. Τη χρυσή τομή σίγουρα δεν την έχουμε βρει και ελπίζω να τη βρούμε ε, σύντομα. Αλλά ό,τι καινούριο, ό,τι πάει να παγιωθεί, πάντα έχει και εχθρού. Αυτό εννοώ ναι. λέγοντα άκρα. Ε, και, και είναι λογικό. Έτσι κατακτώνται οι περισσότεροι αγώνε και έτσι κατακτάει και ο άνθρωπο ε, την πρόοδό του σε, σε αυτό τον πλανήτη. Αλλά είμαστε εδώ για να παλέψουμε για τα πάντα. Mm -hmm. Και νομίζω ότι όταν το. Όπω και στο έργο αυτό που λέω, όταν το αίσθημα είναι τόσο δυνατό, ε, δεν μπορεί να μην σε συνεπάρει. Δηλαδή και στο να αλλάξει τον κόσμο, όταν έχει αγάπη και είναι αυτό το κινητρό σου, δεν μπορεί να αλλάξει. Εσύ ω μονάδα αισθάνθηκε ποτέ να, να αλλάζει το γύρο σου, δηλαδή το περιβάλλον στο οικογενειακό. λόγο, τώρα, εγώ δανείζομαι χωρί να γνωρίζω κάτι, ναι. ε, την παρέα σου. Αισθάνθηκε ποτέ να, να του αλλάζει με τον τρόπο σου. Εγώ αισθάνθηκα να του αλλάζω, αλλά θα σου πω σε ποιο τομέα. Επειδή δεν ξέρω, όταν ήρθα σε αυτή τη ζωή, μάλλον κάποιο μου είπε ότι πρέπει να κάνει τον κόσμο να γελάει. Ε, έχω αισθανθεί ανθρώπου που δεν ήταν σε καλή διάθεση με τη δική μου παρουσία και με τα λεγόμενά μου και όλα αυτά στι αγλαμάρε που κάνω, να του αλλάζω τη διάθεση. Αυτό πέρασε και στη δουλειά μου, γιατί ασχολήθηκα και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την κομμωδία. Οπότε και όσον αφορά το οικογενειακό περιβάλλον, μάλλον μου το έχουν εκκληροδοτήσει, γιατί ε, μπαμπά, μαμά είναι βυθισμένη στο χιούμορ και Ωραία. στην ανατριπτικότητα. Οπότε και επειδή μεγάλωσα και με πολύ αγάπη, νομίζω ότι τα κουβαλάω αυτά τα εφόδια και αλλάζω τουλάχιστον την ατμόσφαιρα σε μια παρέα, αν δεν αλλάζω τον κόσμο. Άρα παντελή δεν τζήνισαν οι γονεί τότε όταν αποφάσισε να ακολουθήσει όχι ένα καλλιτεχνικό δρόμο. Ήταν εξαιρετικά βοηθητική και μάλιστα επειδή μένα με, με κόβανε στι δραματικέ σχολέ τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρξε μία φορά να μου πούνε το, το, απλό ότι ωραία, έχει εκείνο, αλλά κάνει και κάτι άλλο. Mm. ήταν πάντα Σε κόβανε στι δραματικέ σχολέ. Με μεγάλη επιτυχία. Yeah. Με μεγάλη επιτυχία. Με διώχνανε τελείω όλα. Εθνικό, ιδιωτικέ, υπουργείο. Και έδωσα στο κρατικό θέατρο Βορείο Ελλάδο, επειδή μου επέμενε η μαμά μου και μου λέει ο και έλεγα δεν υπάρχει πρέπει να περάσω εδώ. Δίνουν 800 και 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 πήγα, φαίνεται μάλλον πολύ χαλαρό και πολύ σίγουρο ότι θέλει μέσο για να περάσει. Mm. Το είχα πει σε όλο τον κύκλο μου τι μόνο με μέσο. Και όταν πέρασα, έπρεπε να πείσω ότι δεν είχα μέσο για να περάσω. <laughs> και ήταν ο αγώνα μου διπλό. Και πέρασα στο κρατικό. Οπότε. Είδε αν θέλει κάτι πολύ για να το πιστεύει, ρε παιδιά. Έτσι, να δεν σε εκτεούν ούτε αποτυχίε ούτε τίποτα. Νομίζω εγώ ότι σε αυτή τη ζωή αυτό που θέλει πάρα πολύ, καταφέρνει, έστω το 70%. Αυτό που δεν κατάφερε είναι αυτό που νομίζω ότι θα ήθελε. Γιατί, γιατί όταν το θέλω μέσα σου ουρλιάζει, δεν έχει ελπίδα να κάνει κάτι άλλο. Πα σε αυτό που θέλει. Δηλαδή, αν, αν εσύ έχει σκοπό να αποκτήσει ένα σπίτι με πισίνα, μπορεί να μην κάνει τον Ολυμπιακό Διαστάσιο με πισίνα στο σπίτι σου, αλλά αν α, το θέλω είναι μόνο γιατί κάτι θα καταφέρει. <Κάζει> έστω μια γούρνια, βρεά αδερφέ. Ακριβώ. Να πλύνει τι φλοκάτε. Ε, νομίζω και εγώ έτσι ήταν. Και όσο περνάνε τα χρόνια, είναι. Η εξάρτησή μου από το θέατρο είναι τεράστια. Γενικά το επάγγελμά μου το αγαπώ mm -hmm. και η τηλεόραση μου αρέσει και το σινεμά και ό,τι έχω κάνει. Αλλά η εξάρτηση από το να, να πηγαίνω στη σκηνή και να εκφράζομαι είναι τεράστια. Mm -hmm. Το αγαπώ με κάθε, με κάθε κύτταρό μου. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν είμαι πλασμένος για αυτή τη δουλειά ή όχι. Ξέρω όμως ότι αυτή η δουλειά την έχω ανάγκη. Την έχω ανάγκη τεράστια.